10. Στο νούμερο 10. Εγώ μερικές φορές σκέφτομαι να πάω στο Χάρβαρντ. Όχι, όχι. Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ένας ιερέας. Κοιτάξτε πόσο είναι ξεκολλημένη. Μία ιερέα είναι. Μία ιερέα. Έχουν γυναίκες. Α, γυναίκα. Ιερέα στην Αγγλικανική Εκκλησία. Α, ναι. Αγγλικανική έχει μόνο γυναίκες. Όχι, έχει και γυναίκες. Δεν υπάρχει καμία εκκλησία που έχει μόνο γυναίκες. Όχι, αλλά έχει μοναστήρι με γυναίκες. Ωραία. Ιερέας λοιπόν, μέλος της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Πόσο ξεκολλημένοι όμως είναι οι άνθρωποι, έτσι. Στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Ενώ είναι. Εντάξει, εκπροσωπούν μια εκκλησία. Πρέπει και εκεί, μάλλον σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα και έτσι όπως εμείς έχουμε μεγαλώσει και έχουμε διαπαιδαγωγηθεί σε αυτή τη χώρα, όλα αυτά συνοδεύονται από έναν καθοσπρεπισμό, από ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, από ένα πλαίσιο έτσι λίγο υποκριτικό και όλα αυτά τα κλαίνουμε. Εκεί οι άνθρωποι, η Σάλι Χίτσιντερ, δείτε τι κάνανε οι ιερέας της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Η εφημέριος Hitch αναρωτιέται γιατί θα έπρεπε μια γυναίκα ιερέας να μην ενδιαφέρεται για την τελευταία λέξη της μόδας. Η φωτογραφία που βλέπετε με την εφημέριο να επιδεικνύει τις Λεοπάρ Γόβες Λουμπουτίν καθισμένη σε δερμάτινη πολυθρόνα λεών, φορώντας κολλητό δερμάτινο ασημί παντελόνι πράντα αξίας άνω των 1000 ευρώ και μαύρο τοπίδιας μάρκας, βλέμμα που φλερτάρει το φακό, φορώντας Λεοπάρ καπέλο αξίας 300 ευρώ του Άντριου Βίλκι που της καλύπτει το άλλο μάτι. Τα χείλη κατά κόκκινα αφήνουν υπονοούμενα πάνω από το λευκό κολάρο. Και εκεί που μιλούσαμε για τον εγχώριο καθοσπρεπισμό, αυτήν την υποκριτική στάση κτλ., ήρθαν οι δικοί μας, κυρίες και κύριοι, να μας αποστομώσουν. Μας αποστομώσουν. Είναι απίστευτο. Έγινε θέμα αυτό στην Ιερά Σύνοδο. Ζηλέψαν, εμπνευστήκαν κάποιοι, άλλοι ζηλέψαν ανάλογα το ποιόν του καθενός, το χαρακτήρα, την ποιότητα του. Πόσο μπροστά, πόσο προοδευτικός ήταν. Παρ' όλα αυτά, για να μην τα απολογούμε, η ουσία είναι ότι αντέδρασαν. Κάποιοι τοπικοί εδώ άνθρωποι της δικής μας εκκλησίας, Μητροπολίτες, μεγάλα ονόματα, της εκκλησίας και μπήκαν και αυτοί στη διαδικασία φωτογράφησης, ανάλογης φωτογράφησης. Για να δούμε την άμεση απάντηση της ελληνικής εκκλησίας σε όλο αυτό που τόλμησε να κάνει αυτό το γατάκι της αγγλικανικής εκκλησίας. Η απάντηση της ελληνικής εκκλησίας ήταν άμεση. Εδώ βλέπουμε το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο με ένα business σύμβολο σε ανθρακή αποχρώσεις. Το μαύρο καλυμάφι δένει αρμονικά με τη γραβάτα, ενώ το σακάκι κουμπώνει σταυρωτά υπογραμμίζοντας έτσι τη σταύρωση του κυρίου. Ενώ εδώ με ένα royal blue κοστούμι με άσπρο pinstripe. Το γυμνό του πόδι συμβολίζει την περιπλάνηση του Σωτήρου στην έρημο για 30 ημέρες, συνδυάζοντας την αναζήτηση για αυτογνωσία και φώτιση με την ανάγκη για στυλ. Θείο. Το αψεγάδια στο λευκό, η φωτεινή ανάλαφρη ψυχή σαν άλλος Λάζαρος που επιστρέφει, ο Μητροπολίτης φορά ένα λινό καλοκαιρινό σύνολο και με περήφανα βήματα μας δείχνει το δρόμο. Must have item, το προπατορικό αμάρτημα που μας βαραίνει όλους, δεμένο γύρω από το λαιμό του ως σατέν μαντήλ. Και την 7η ημέρα ξεκουράστηκε. Η αφοσίωση στο πίμνιο μπορεί να κουράζει, αλλά δεν δικαιολογεί μια άκοψη εμφάνιση. Σε μια πιο relaxed στιγμή ο Μητροπολίτης με μαλακό denim παντελόνι και λιτό μαύρο παλτό, ώστε να προσθέτει στην θαλπορή που προσφέρει το τζάκι, καθώς ο Παναγιώτατος αναλογίζεται τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και να περάσουμε σε έναν ακόμη Άγιο Πατέρα, τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, τον οποίο βλέπουμε εδώ με μοντέρνο και ανάλαφρο casual chic. Η blue-gray απόχρωση στο λινό σακάκι λειτουργεί συμπληρωματικά στα ανοιχτά χρώματα της γενιάδας. Συνδυάζεται υπέροχα με dark grey μπλουζάκι από διαβασμένο μετάξι και παντελόνι στα χρώματα της γκρίζας αλεπούς του Αγίου Όρου. Το σύνολο συμπληρώνει μια υπέροχη δερμάτινη τσάντα για τις δωρεές των πιστών. Εδώ το μοντέλο Εφραίμ λανσάρει ένα φθινοπορεινό σύνολο με σπορτίφ πινελιές. Cool wool μαύρο ασκετικό μακρυμάνικο μπλουζάκι έρχεται σε αρμονικό κοντράστ με την ανοιχτόχρωμη τριχοφυΐα. Το ρεβέρ περιέχει συμβολισμούς από τη λίμνη της Γαλιλαίας και τους ψαράδες Απόστολους Σίμωνα Πέτρο και Ανδρέα. Corporate εταιρικό look για υψίστη σημασία μύτη σε υπουργικά γραφεία. Black cotton κοστούμι από βαμβάκι της λίμνης Βιστονίδας που συνδυάζεται υπέροχο με πουκάμισο στο λευκό της αγνότητος και γραβάτα από δέρμα μαύρου Ιακουάρου. Λεπτομέρεια, το μαντίλι με χρυσή σταυροβελονιά. Και τέλος, ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ μας θυμίζει πως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η λιλά γραβάτα που αχνοφαίνεται, το μισοκριμένο ρολόι με λεπτομέρειες από πλατίνα και διαμάντια και η σφυριγινή γάμπα του αναγεννησιακού πίνακα στο φόντο, όλα. Πικάντικες νότες υπό το αυστηρό βλέμμα και κοστούμι του Μητροπολίτη που στέκει γεμάτος κύρος και κομψότητα. Ελληνική Εκκλησία. Ύψιστη ραπτική.